Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Θόδωρος Κοκκινάκης, μέλος Επιτροπής Αγώνα για την Προστασία του Παιδίου του Άρεως. Κύριε Κοκκινάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Καδαμάνο. Μιλάμε για τα κτίρια του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Μάλιστα. Να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή, λίγα δευτερόλεπτα μόνο θα καταχρωστώ το χρόνο σας και μετά ο λόγος είναι σε εσάς για να μας πείτε για τον αγώνα σας τι εμπόδια έχετε βρει. Αυτά τα κτίρια λοιπόν βρίσκονται στο πεδίο του Άρεως. Ο χώρος εκεί 5,5 στρεμάτων είχε παραχωρηθεί από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου το 88. Διορθώστε με όπου με βρείτε λάθος. Όχι, έχετε δίκιο. Το παραχωρητήριο όμως ανέφερε ρητά ότι σε περίπτωση που θυγεί υπάρχουσα κατάσταση του πρασίνου, δηλαδή αν κοπούν δέντρα, ας πούμε, συγκεκριμένα, ανακαλεί την παραχώρηση. Βεβαίως. Από τότε και μετά, πείτε μας, το 2009 η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου παραδέχεται με έγγραφό της ότι κόπηκαν δέντρα από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Ναι, και σημειώνει ότι μέχρι σήμερα οι ενέργειες του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου συνιστούν παράβαση των όρων των παραχωρητηρίου και προς τούτο κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Κινούνται από τότε. Ναι. Δεν έχει κινηθεί τίποτα. Είναι όλα ακίνητα. Τώρα, το ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα, τη σημερινή κατάσταση. Αυτά τα κτίρια, όπως λέμε, έχουν χρηστεί εδώ και 10 χρόνια, παραπάνω, 12, ναι. Από το 1998. Ναι. Έχουν βγει 5 πρωτόκολλα κατεδάφισης από την Πολεοδομία Αθηνών, δεν έχει εκτελεστεί κανένα. Συγγνώμη, έχει σημασία. Το πρώτο πότε βγαίνει? Το πρώτο βγήκε 16 Ιανουαρίου του 1998 το και πρώτο, το τελευταίο ναι. 21 Δευτέρου του 2001. Το 16 Ιανουαρίου του 1998 βγαίνει το πρώτο. Το πρώτο. Και από τότε βγαίνουν άλλα 4. Ναι. Άρα έχουμε 5 πρωτόκολλα κατεδάφιση. Μάλιστα. 5. Η ρητορική ερώτηση που κάνω στους ακροατές που μας ακούν είναι στα πόσα πιστεύετε ότι το κράτος τον γκρεμίζει το αυθέρ. Δηλαδή πόσα πρωτόκολλα πρέπει να βγουν. Να βάλουμε ρε παιδί μου ένα όριο. Να πούμε ότι θα τα γκρεμίζουμε όταν βγουν 35. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ποτέ από τότε. Σε ερωτήσεις μας και στο Δήμο και στην Ομαρχία και στην Περιφέρεια έχουν αρνηθεί και οι τρεις να κατεδαφίσουν αυτά τα κτίρια. Φαντάζομαι ότι σας επικαλούνται το επιχείρημα της έλλειψης κονδυλίων. Ναι, προφασιζόμενη έλλειψη κονδυλίων. Ως εκ τούτου, εμείς σαν επιτροπή, επειδή δεν έχουμε νομική υπόσταση, είμαστε επιτροπή κατοίκων, 45 μέλη της επιτροπής. Αναλάβαμε επωνύμως να κάνουμε μια αίτηση στο δημόσιο, γιατί υπάρχει νόμος που το επιτρέπει, και ζητήσαμε με δικά μας μέσα να κατεδαφίσουμε αυτά τα κτίρια. Τη στιγμή που η περιφέρεια και η νομαρχία και ο Δήμος αρνούνται να το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν υποτίθεται, υπάρχει νόμος που δίνει το δικαίωμα, αλλά αυτή η άδεια πρέπει να υπογραφεί από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφερίας. Άρα πηγαίνετε στην περιφέρεια και τους λέτε, δεν έχετε εσείς λεφτά να νοικιάσετε την μπουλντόζα, τα βάζουμε εμείς. Δώστε μας την άδεια μόνο για να πληρώσουμε εμείς την μπουλντόζα. Ναι, αυτή η αίτηση βέβαια έχει καταδεθεί από 13 πρώτου του 2009. Το 2009, πολύ καλά. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για 2 χρόνια γεμάτα. Ναι. Έχουμε περάσει από 1000 κύματα γραφειοκρατίας. Ναι. Τελικά βγάλαμε όλες τις άλλες αποφάσεις ότι χρειαζόταν και φτάσαμε στο τελικό στάδιο που έπρεπε ο κύριος Διακόπουλος, ο Γενικός Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής, να υπογράψει αυτή την άδεια για να μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς μπροστά για να τα κατεδαφίσουμε. Ο κύριος Διακόπουλος αρνείται επισματικά. Φαντάζομαι θα ζήτησε γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Ναι, ο ίδιος για να πιστεύω ότι θα μας σταματούσε. Η γνωμοδότηση όχι, για να είναι καλυμμένος, κύριε Κοκκινάκη, όλοι το κάνουν αυτό. Έστω και γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βγήκε και η οποία αποφαίνεται ότι είναι ο αρμόδιος για να υπογράψει αυτή την... Επειδή, συγγνώμη, όταν μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο, μου λέγατε όλα αυτά τα στοιχεία και λίγο δυσκολευόμουν να τα πιστέψω και σας ζήτησα να μου τα στείλατε και μου τα στείλατε. Υπάρχουν χαρτιά για όλα αυτά. Διαβάζω αυτολεξί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προεκτέθηκαν, διαβάζω την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το τμήμα γνωμοδοτεί ομοφόνος ότι ακόμα και αν δεν είναι στην περίπτωση της απευθείας αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής, ακόμα και αν δεν είναι, για περίπτωση αρμοδιότητας αυτού καθ' υπόσταση άλλου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις ΣΤΑΔΕ, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδιος να εγκρίνει τη διάθεση μέσων από τρίτους για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες δίδεται το περιέχονται σε τελεσίδικες εκθέσεις αυτοψίας. Και εδώ έχουμε τελεσίδικες εκθέσεις αυτοψίας και πρωτόκολλα κατεδάφιση. Ναι. Άρα τέλος, και με αυτό συμφωνεί και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους λέει ναι. Ο ίδιος ο κ. Διακόπουλος αρνείται. Του κάναμε βέβαια μήνυση για παράβαση καθήκοντος. Έχει πάρει τον δρόμο στα δικαστήρια. Βέβαια η χρονοβόρα διαδικασία των δικών στην Ελλάδα είναι γνωστή. Εμείς θέλουμε παρόλα αυτά να
προχωρήσουμε το έργο. Σε τελευταία συνάντηση με τον κύριο Λιακόπουλο μας είπε ότι προτιμά να πάει στον εισαγγελέα παρά να υπογράψει αυτό το νόμιμο αιτήμά μας. Γιατί αυτό? Δεν το αιτιολογεί. Εμείς μετά από αυτό το μόνο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι υπάρχουν πολιτικά οικονομικά ωφέλη που τον υποχρεούν να κρατά αυτή τη στάση. Κύριε Κοκκινάκη, να κάνουμε κάτι. Την υπάρχουσα εδώ και 12 χρόνια παρανομία. Να κάνουμε κάτι, κύριε Κοκκινάκη, και να ενημερώσω και τους ακροατές μας και εσάς. Επικοινωνήσαμε και με τον κύριο Λιακόπουλο, ο οποίος ήταν σε ένα ραντεβού, δεν μπορούσε να μιλήσει για το θέμα και μας είπε να μιλήσουμε από τη Δευτέρα και μετά. Άρα, από την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε στο θέμα και θα έχουμε και την απάντησή του. Ευχαριστώ και να συνομιλήσουμε μαζί. Επίσης, επικοινώνησα και με τον πρόεδρο, ο ίδιος μάλιστα επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου, με τον κύριο Ζερβουδάκη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, πρόβλημά σας ή μάλλον αντίπαλό σας δεν είναι ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Είναι τα αυθαίρετα και καλύπτει ο Πανελλήνιος. Ούτε η λειτουργία του Πανελληνίου μέσα σε αυτό το χώρο που προϋπήρχε και που ήταν παραχωρημένος από την αρχή, πριν κατασκευαστεί ακόμα και το πεδίο του Άριος, ας πούμε. Ο Πανελλήνιος μπορεί να λειτουργεί εκεί και πολύ καλά κάνει και λειτουργεί. Και το βλέπει για την παρανομία και για την κοπή των δέντρων, ας πούμε. Σωστό, σωστό. Και ο Πανελλήνιος θέλει να μην είναι όμοιρος μιας κατάστασης που τώρα κατεδαφίζεται, δεν κατεδαφίζεται, θα μείνουμε με κτίρια ή χωρίς κτίρια. Θέλει μια οριστική λύση. Δεν θέλησε να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί σας γιατί θεώρησε ότι δεν είστε αντίπαλοι μεταξύ σας. Εμείς, εγώ καταλαβαίνω ότι η δική σας φωνή είναι απέναντι σε αυτή την κρατική αναλγησία, δυσλειτουργία και καθυστέρηση 11 χρόνων μόνο. Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί ένας κρατικός λειτουργός, επειδή κατά πάσα πιθανότητα ήταν πολύ καλό κομματικό στέρεο και διορίσκει σε αυτή τη θέση, μπορεί να σταματάει, ας πούμε, την νόμιμη απέτηση των κατοίκων, των πολιτών αυτής της χώρας για ένα νόμιμο αίτημά τους. Και όχι νόμιμο, κύριε Κοκκινάκη, καρανόμιμο. Είναι η κορονίδα των αυθαιρέτων. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα σε πάρκο, με κοπή δέντρων, να χτίζονται 1600 τετραγωνικά μέτρα τριώροφου κτίσματος, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια. Όχι άδεια για 50 μέτρα και 6%, χωρίς με μηδενική άδεια. Δεν υπάρχει καν άδεια. Κύριε Κοκκινάκη, την άλλη εβδομάδα σας θέλω πάλι, μόλις θα έχουμε απάντηση από τους αρμοδίους της περιφέρειας, να σας έχω και εσάς την τηλεφωνική γραμμή για να ακούσετε τι θα μας πούνε και δημόσια. Και μακάρι να βρεθεί μια λύση και να δοθεί μια νόμιμη λύση σε αυτό το πράγμα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.